Ελπίζω να είστε όλοι πάρα πολύ καλά. Σήμερα από ό,τι βλέπετε έχουμε ένα πολύ διαφορετικό θέμα. Θα σας κάνω επίσημα επιτέλους το πρώτο χριστουγεννιάτικο tutorial. Εμπνεύστηκα αυτό το πάρα μα πάρα πολύ εύκολο, όπως θα δείτε στη συνέχεια tutorial. Είναι με ένα glitter ασημί στα μάτια, ψεύτικες βλεφαρίδες, το οποίο είναι πολύ σημαντικό σε αυτό το tutorial, και ένα κατακόκκινο κραγιόν. Πιστεύω ότι είναι ένα πάρα πολύ χρήσιμο μακιγιάζ τώρα για τις χριστουγεννιάτικες ημέρες, για ένα ρεβεγιόν, για μια έξοδό σας. Θεωρώ ότι σας έκανα ένα σχετικά κλασικό μακιγιάζ χριστουγεννιάτικο. Ελπίζω να σας αρέσει. Αν θέλετε λοιπόν να δείτε πώς έχω κάνει αυτό το μακιγιάζ στο πρόσωπο, συνεχίστε να βλέπετε. Λοιπόν, πάμε να ξεκινήσουμε σιγά σιγά. Έχω ήδη ενυδατώσει το πρόσωπό μου, οπότε τώρα θα περάσω σε primer. Για primer σήμερα θα χρησιμοποιήσω ένα face serum. Είναι το συγκεκριμένο, είναι από τη Natura Estonica. Εγώ το πήρα σωστά τη Natura Siberica, μπορεί να είναι υποκατηγορία τη Natura Siberica. Ονομάζεται Sephora Japonica και είναι ένα serum για ξηρές και κανονικές επιδερμίδες. Έχει μία υφή κολλώδη στην αρχή, μετά όμως εξαφανίζεται εντελώς αυτή η αίσθηση. Έχει τρομερές ιδιότητες στην ενυδάτωση. Οπότε θα χρησιμοποιήσω αυτό σήμερα. Θεωρώ ότι θα βοηθήσει πάρα πολύ στο να σταθεί το μακιγιάζ μου καλύτερα. Και αφού έχω βεβαιωθεί ότι είναι στο σημείο που είναι πολύ κολλώδες, σταματάω το μασάζ στο πρόσωπο και θα περάσω τώρα σε foundation. Θα χρησιμοποιήσω ένα πολύ διαχρονικό foundation, το οποίο το χρησιμοποιώ μόνο σε περιπτώσεις που θέλω το μακιγιάζ μου να διαρκέσει πάρα πολύ ώρα. Και αναφέρομαι στο Dermacol. Αφού λοιπόν έχουμε αυτό το αποτέλεσμα, θα πάρω το μοναδικό εργαλείο το οποίο με βολεύει να εφαρμόσω αυτό το foundation και είναι ένα πινέλο οδοντόβουρτσα. Είναι το μοναδικό εργαλείο το οποίο πραγματικά δίνει σε αυτό το foundation την καλύτερη δυνατή απόδοση. Έχω δοκιμάσει και με σουγκαράκι, έχω δοκιμάσει και με τα χέρια μου, αλλά αυτό κάνει την καλύτερη δουλειά. Λοιπόν, αυτό το foundation εξασφαλίζει πλήρη κάλυψη. Είναι οπότε για πιο συγκεκριμένες περιπτώσεις καλή ώρα τώρα που κάνουμε ένα λίγο έτσι πιο γιορτινό χριστουγεννιάτικο μακιγιάζ. Θέλουμε να διαρκέσει αρκετή ώρα, να έχει την κάλυψη που θέλουμε. Είναι σούπερ καλυπτικό. Για κονσιλέρ θα χρησιμοποιήσω το Liquid Camouflage από την Catrice. Είναι μακράν από τα αγαπημένα μου και το ξέρετε εσείς που με παρακολουθείτε τουλάχιστον εδώ και καιρό. Θα βάλω λοιπόν σε αυτό το σημείο εδώ πέρα. Θα πλώσω με ένα τέτοιο σφουγγαράκι το οποίο είναι λίγο πιο ακριβές για την περιοχή των ματιών. Είναι από την Essence και είναι και πάρα πολύ οικονομικό. Θα σετάρω την περιοχή κάτω από τα μάτια και το μέτωπό μου, διότι εδώ πέρα εμφανίζω περισσότερες ρητίδες. Θα περάσω λοιπόν στην Setting Powder από την Golden Rose, είναι μακράν η αγαπημένη μου. Συγκεκριμένα θα χρησιμοποιήσω το σφουγγαράκι που έχει η πούδρα. Θα πατήσω λοιπόν σε αυτό εδώ πέρα το σημείο για να μπορέσει να μπει η πούδρα στις λεπτές γραμμές. Λεπτές δεν είναι, αλλά τέλος πάντων στις ρητίδες που έχω στο μέτωπο. Και για τα μάτια θα κάνω ακριβώς την ίδια διαδικασία, παίρνοντας όμως το σφουγγαράκι, οπότε βάζω λίγη ποσότητα στο καπάκι και πάω κάτω από το μάτι και ουσιαστικά με ταμποναριστές κινήσεις απλώνω την πούδρα. Σας έφερα και πιο κοντά γιατί τώρα θα ασχοληθούμε με τα μάτια. Θα χρησιμοποιήσω για τα φρύδια το Eyebrow Pencil από την Ομόρφια. Είναι στην απόχρωση Blondie και είναι ένα πραγματικά πάρα πολύ ωραίο κέρινο, με κέρινο αποτέλεσμα μολύβι φρυδιών. Το έχω αγαπήσει αυτό, έχει πολύ σωστή ψυχρή απόχρωση, οπότε like. Λοιπόν, πάμε τώρα να περάσουμε στα μάτια. Θα χρησιμοποιήσω μία ψυχρή καφέ απόχρωση. Μπορείτε να χρησιμοποιήσετε όποια απόχρωση θέλετε. Εγώ θα την πάρω την απόχρωση αυτή από την παλέτα της Wet n Wild, την Au Naturel. Θα πάρουμε λοιπόν ένα blending brush και αυτό που θα κάνουμε είναι να χρησιμοποιήσουμε το χρώμα στο γνωστό σημείο, λίγο πιο πάνω από το καπάκι και ελαφρώς μπλεντάρουμε προς τα πάνω με κυκλικές κινήσεις. Θα περάσουμε τώρα σε ένα υγρό highlighter. Εγώ συγκεκριμένα θα χρησιμοποιήσω από City Color το Contour Stick, το οποίο έχει το στικάκι του για το contour, το οποίο δεν είναι καλό, αλλά έχει ένα πάρα πολύ ωραίο highlighter, το οποίο θα το χρησιμοποιήσω σε αυτό εδώ πέρα το σημείο
Και παιδιά, σε αυτό το βίντεο θα έχουμε πολύ δάχτυλο. That's what she said. Γιατί αυτά τα προϊόντα γενικά που θα χρησιμοποιήσω δουλεύουν καλύτερα με το δάχτυλο. Συγγνώμη, αλλά είναι πραγματικότητα. Οπότε πάω και κάνω ελαφρώς blending για να πάει το προϊόν παντού σε όλο μου το κινητό βλέφαρο. Θα χρησιμοποιήσω μία μονή glitter σκιά από την εταιρεία Wet n Wild. Έρχεται σε αυτή τη συσκευασία και η απόχρωση είναι η Y3532 Spiked, ελπίζω να το λέω σωστά. Παίρνω τον παράμεσό μου, βάζω μπόλικη ποσότητα στο χέρι μου και ξεκινάω την εφαρμογή του. Σε αυτό το σημείο θέλουμε όσο μπορούμε να το κρατήσουμε στο καπάκι, να μην ξεφύγουμε ιδιαίτερα. Κάνουμε όσες επαναλήψεις χρειάζεται, ούτως ώστε να γεμίσει σχετικά όλο το καπάκι με το glitter. Λοιπόν, και αφού έχει γίνει ένας glitter χαμός, θα πάω πάλι στο transition color που χρησιμοποίησα πριν για να πατήσω λίγο από πάνω ελαφρώς το σημείο αυτό, ούτως ώστε να πάρει λίγο βάθος. Το κάνω με πολύ απαλές κινήσεις για να μην διασκορπιστεί το gel glitter. Στη συνέχεια, περνώντας το ίδιο transition color, θα πάω από κάτω και θα σβήσω ελαφρώς για να δώσω επίσης μια έτσι ομαλή μετάβαση του πάνω μέρους του ματιού με το κάτω. Και αφού έχουμε σβήσει από κάτω και το transition color, θα περάσω στο Prism Loose Highlighter Powder, η οποία είναι μια καινούργια πούδρα της Makeup Academy. Έρχεται σε loose μορφή και είναι ό,τι πιο έντονο σε highlighter μπορείτε να συλληφθείτε, δεν υπάρχει. Οπωσδήποτε τεινάζω και πάω κάτω και ελαφρώς θα το περάσω για να αρχίσει να σπρίζει λίγο και τονίζω ιδιαίτερα την εσωτερική κόγχη του ματιού για να δώσει την ένταση και τη λάμψη που επιθυμώ. Κάπως έτσι τελειώσαμε, περνάμε κατευθείαν στη βλεφαρίδα τη ψεύτικη που είναι αυτή που θα κάνει και τη μεγαλύτερη διαφορά. Μπορείτε να χρησιμοποιήσετε από δραματική βλεφαρίδα μέχρι λίγο πιο normal. Εγώ συγκεκριμένα θα χρησιμοποιήσω αυτές εδώ πέρα, είναι στην κατηγορία του 1 ευρώ, ξέρω ότι δεν είναι πάρα πολύ καλές, αλλά μου αρέσει πάρα πολύ συγκεκριμένη βλεφαρίδα γιατί αφήνει πολύ ωραίο αποτέλεσμα στα μάτια. Πάμε λοιπόν να βάλουμε τις βλεφαρίδες και επιστρέφω. Θα χρησιμοποιήσω μια μάσκαρα από την Essence, είναι η Lash Princess Sculpted Volume Mascara, είναι στη Move συσκευασία και θα επαναλάβω και στις κάτω βλεφαρίδες. Αυτό που θα κάνω έξτρα είναι να πάρω πάλι την Prism Loose Powder, θα χρησιμοποιήσω πολύ λίγο σε αυτό εδώ πέρα το σημείο για να του δώσω φως. Στη συνέχεια πάμε να κάνουμε τα ζεστάματά μας, θα χρησιμοποιήσω το Honolulu από την W7. Θα χρησιμοποιήσω επίσης ένα τέτοιο πινελάκι, το οποίο τελευταία με βολεύει πάρα πολύ για τα κοψίματά μου και θα αρχίσω ελαφρώς να ζεσταίνω το πρόσωπο μου. Για ρούς θα χρησιμοποιήσω το blush από Amorphia στην απόχρωση Touch of Nature. Είναι αυτό εδώ πέρα το προϊόν, το οποίο έχει ένα πάρα πολύ ωραίο φυσικό ρούς, το οποίο είναι ελαφρώς σήμερι. Με το ίδιο πινέλο ίσα-ίσα θα ζεστάνω τα μήλα του προσώπου μου. Έχουμε λοιπόν αυτό εδώ πέρα το αποτέλεσμα. Νομίζω ότι κατευθείαν έδωσε ζωή στο μακιγιάζ μου. Και για χαλιάτα θα χρησιμοποιήσω πάλι την Loose Powder από την Makeup Academy και ελαφρώς θα κάνω εδώ πέρα... Wow! Δεν ξέρω τώρα τι μπορείτε να δείτε, αλλά είναι απίστευτο αυτό το προϊόν. Τέλος, για κρεμιά μπορείτε να χρησιμοποιήσετε ό,τι θέλετε σε έντονη απόχρωση γιατί έχουμε μια πολύ ανοιχτή βάση στα μάτια. Εγώ φυσικά θα χρησιμοποιήσω το κλασικό κόκκινο. Συγκεκριμένα θα χρησιμοποιήσω από Makeup Academy το Velvet Lip Lacquer στην απόχρωση Reckless. Είναι ένα βαθύ, αυθεντικό κόκκινο. Μπορείτε να βάλετε ένα setting spray το οποίο αφήνει matte αποτέλεσμα, είτε μπορείτε να πάτε σε ένα πιο luminous. Εγώ φυσικά θα πάω σε Illuminating Fixing Spray, θα χρησιμοποιήσω από Revolution το Pro Fix και θα σετάρω όλη μου την περιοχή. Και αφού περάσαμε και το setting spray, πάω τώρα να βάλω το καλό μου το μπλουζάκι, το καλό μου το κοσμηματάκι και επιστρέφω για το κλείσιμο. Αυτό είναι λοιπόν ολοκληρωμένο το μακιγιάζ. Από ό,τι καταλάβατε ήταν πανεύκολο, δεν θα ζοριστείτε καθόλου να το κάνετε. Πιστεύω ότι ήμουν αρκετά κατατοπιστική. Λοιπόν, αυτό ήταν το πρώτο χριστουγεννιάτικο μακιγιάζ το οποίο εμπνεύστηκα να σας δείξω. Πείτε μου κάτω στα σχόλια εάν σας άρεσε, τι περίπου θέλετε να δείτε στη συνέχεια, γιατί σκέφτομαι να σας κάνω αρκετά χριστουγεννιάτικα tutorials, οπότε οι προτάσεις είναι ανοιχτές εννοείται. Θα χαρώ πάρα πολύ να διαβάσω τα σχόλιά σας. Θα τα πούμε πάρα πολύ σύντομα σε νέο βίντεο. Φιλάκια πολλά.